χρόνια. Πρέπει να κάνουμε ένα πάρτι πρώτα εδώ στα 50 χρόνια. Βέβαια, όμως. 50 χρόνια αντίπαστο. Πάω τώρα για 50 χρόνια. 40 χρόνια δισκογραφία και. 50 χρόνια παρουσία. Χρόνια, 50 χρόνια παρουσία. Παρουσία πάνω στα αυτά. Πες μου λίγο πώς ξεκινάει. Ξέρω ότι η ιστορία σου είναι ότι εσύ ποδοσφαιριστής στον Άρη ήσουν. Ακριβώς. Έπαιζα στον Άρη και έπαιζα στο Τσικό τότε με προπονητή τον Παπουτσάκη. Πρόλαβα όμως τη γενιά εκείνη του Χριστίδη, του Σεμερτζή, του Πάλα, του Κεραμιδά, του Σιρόπουλου, του Αλεξιάδη, η ομάδα του Άρη, τρομερή τότε που πήραμε και το κύπελλο. Ο Κούης. Ο Κούης, ο Πάλας, ο Κούης. Δηλαδή, ήταν η καλύτερη ομάδα του Άρη αυτή. Εγώ έπαιζα τότε στα. Στα Τσικό. Σε μια νίκη του Άρη τότε πήγαμε στο κέντρο Καλύβα, επάνω στη Θεσσαλονίκη, του Χοδωράνκου και του Αποστόλη. Και λέω στον Αποστόλη, μπορώ να πω κι εγώ ένα τραγούδι που τραγουδούσαν. Ήταν τότε 17-18 χρονών. Μου λέει, πώς δεν μπορείς, ανεβαίνω πάνω, λέω κι εγώ δύο τραγούδια. Ποιο τραγούδι έχεις, που θυμάσαι? Βέβαια. Του Βοσκόπουλου, δεν θέλει απόψε άνθρωπο να δει. Δεν θέλει απόψε άνθρωπο να δει. Γιατί έχει κάψες το παιδί. Μου λέει, είσαι πολύ καλός, μου λέει. Θα έρθεις εδώ να σου δίνω 100 δραχμές την ημέρα. Λέω, 100 δραχμές. Θα έρθω, Αποστόλη. Αλλά δεν έχω, λέω, κουστούμια και τέτοια ρούχα. Μη στεναχωριέσαι, μου λέει. Με πάει ο Αποστόλης κάτω στην Αγία Σοφία και με παίρνει ένα άσπρο κουστούμι, άσπρα παπούτσια, άσπρο πουκάμισο και μια γραβάτα κόκκινη. Και βγαίνω τώρα από το τμό, και παράγγιζω και τραγούδια. Μου λέει, το χειμώνα θα είσαι μαζί μας και στη χειμερινή Καλύβα. Κατευθείαν δηλαδή να ξεκινήσει. Κατευθείαν ξεκίνησε εκεί. Εσύ το ήξερε ότι είχες το σορέφωνο, ή το στην οικογένεια, μόνο τραγουδούσε εκεί. Στην οικογένεια, στο πάρκο τη Κρήτη, γιατί έμενα γραβιά στην Κρήτη εκεί. Τραγούδαγα και ξαφνικά βλέπω ότι γίνεται. Κάτι υπάρχει μια κινητικότητα. Έβλεπα ότι αρέσει αυτό στον κόσμο, αρέσει. Φεύγω από εκεί, πάω. Έβλεπα τα άλλα μαγαζιά. Μετά ο πατέρας μου με πρότεινε να πάω στο Μπέρδο στη Ρέμβη. Τραγουδάω εκεί. Μετά πήγα στο Αρεγκάτο, στον Κουτσελίνη που βρήκα ένα επιχειρηματία πολύ καιρό. Με έβαλε, άνοιγα πρόγραμμα στο Μινουή και την επόμενη χρονιά έκλεινα στο Αρεγκάτο. Είναι αλήθεια που. Θα μου πει αν είναι αστικό μύθο ή αν είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι ο Γιάννης Πάριος και η Χαρούλα Αλεξίου έρχονται και σ' ακούνε και λένε ότι εσύ πρέπει να φύγεις στην Αθήνα. Ακριβώς. Αλήθεια είναι αυτό, Βέβαια, Γρηγόρη. Ήμουνα στο Αρεγκάτο και είχαν έρθει και οι δύο. Μου λένε, ήρθε ο Πάριος. Εγώ τότε μέσα στο καμαρίνι πετάκι. Τώρα το έτρεμα. Λέω, Παναγία μου, πώς θα βγω τώρα να τους δω. Τους θαύμαζα και τους δύο και τους θαυμάζω μέχρι τώρα. Αφήσανε στίγμα μεγάλο αυτή. Η Αλεξίου μου είπε, αντίπα, πρέπει να κατέβεις στην Αθήνα. Εκεί είναι τα πάντα. Εκεί θα βρεις τα πάντα. Εσύ πρέπει να κατέβεις στην Αθήνα. Άκουσα τη συμβουλή της, κατέβηκα και πήγα για πρώτη εμφάνιση. Έκανα στον Κοσμάτο Μενιδιάτη, στη Φαντασία, τότε με τους Μενιδιάτη, με τον Μπιθικότσι, με τον Μητροπάνο. Και με τον Μπιθικότσι έχεις δουλέψει. Με την Αμπάβη, με τον Κωστή Χρήστου. Ξεκινάω από εκεί, φεύγω μετά, πάω δουλεύω με τον Γαβαλά, με τη Ρία Κούρτη. Έχεις δουλέψει με μύθους αυτή τη στιγμή, έτσι. Με τους πάντες έχω δουλέψει, εκτός από 4-5 ονόματα. Με τον Τόλι βασικό που έχεις δουλέψει. Με αυτούς δεν έχω δουλέψει. Με τον Τόλι, με τον Ταλάρα. Το ξέρετε τον αγαπούσες τον Τόλι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μου λείπει πάρα πολύ, γιατί τον μιλάγαμε τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Πώς πάει η Τόλη μου, πώς είναι η υγεία σου, πώς είναι. Αδερφέ μου, μου έδωσε συμβουλές. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Ίσως ήταν και αυτό η αρχή. Και θέλω να σου πω ότι τα σχόλια που έχω ακούσει για τον Τόλι Βοσκόπουλο ήταν ότι ήταν μεγάλη ψυχή. Ότι βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους που πέρασαν από αυτή τη δουλειά. Ακριβώς. Αλήθεια είναι. Μου έλεγε, ό,τι μου έχει πει έχει βγει μπροστά μου τώρα. Να προσέξει εκείνο, να προσέξει αυτό, αγόρι μου και εκείνο και εκείνο. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ. Ξέρω ότι με αγαπάς πάρα πολύ, μου λέει. Όχι επειδή με παίρνει τηλέφωνο και μιλάμε. Ξέρω τι παιδί είσαι, μου λέει. Και σ' αγαπώ κι εγώ, Ραντίπα, μου λέει, να προσέχεις όμως το κάθε σου βήμα. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Εγώ σέβομαι και εκτιμώ, ξέρω την πορεία του καθενός και το δρομολόγιο που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό ίσως είναι που με κρατάει και δεν έχει ακουστεί για μένα γρηγόρη τίποτα. Δεν έχει ακουστεί έτσι άσχημη κουβέντα να πούνε ο αντίπας έκανε αυτό, αυτό, αυτό. Μάλιστα. Εγώ με αγκαλιές ξεκινάω, με αγκαλιές τελειώνω. Όπως εγώ τους αγαπώ που δεν κοιμάμαι.